την ωραία έμπνευση του αειμνήστου βασιλέως Παύλου δια την συνάντηση κορυφαίων πνευματικών ανθρώπων από όλων των κόσμων στην Αθήνα, πραγματοποιεί σήμερον ο βασιλεύς Κωνσταντίνος, ο οποίος υποδέχεται υπό την σκιά του Παρθενώνος τους διακεκριμένους ξένους επιστήμονας που ήρθαν να ανταλλάξουν τις γνώμες τους στην ίδια τοποθεσία όπου χιλιάδες χρόνια πριν γεννήθηκαν η σοφία και η επιστήμη. Ο Υπουργός Αμήνης της Δυτικής Γερμανίας, κ. Φον Χάσελ, έφτασε στην Ελλάδα και είχε ζωτική σημασία συνομιλίας με τον Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου και τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Κωστόπουλον. Συνομιλίες περιεστράφησαν γύρω από τα θέματα της γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας προς την Ελλάδα και του Κυπριακού. Ο διάδοχος πριγκίπισσα Ειρήνη εκήρυξε στην Ολυμπία την έναρξη του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών. Με την ευκαιρία αυτή, η διάδοχος επισκέφθη το μουσείο που επλουτίστη προσφάτως με μεγάλης αξίας αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία ακόμη ευρίσκονται υπό την μελέτη και έρευνα των ειδικών. Με μεγαλοπρέπειαν και κατάνοιξην, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Μπύρη ετελέστησαν εις Πειραιά τα εγγένεια της νέας εκκλησίας της Αγίας Τριάδος υπό του Μητροπολίτου Πειραιός Προκοπίου. Η παλαιά εκκλησία είχε καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς. Στο Λαγκαδά, οι Αναστενάριδες οργανώνουν και φέτος την καθιερωμένη τελετή της Πειράς, ένα από τα παράξενα και πιο παλιά έθιμα που το μυστικό τους χάνεται στα βάθη των αιώνων και το οποίο μάταια προσπαθούν να ανακαλύψουν και να εξηγήσουν επιστήμονες και ειδικοί από όλο τον κόσμο. Εξήντα χιλιάδες θέατε εχειροκρότησαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο τις γυμναστικές επιδείξεις 3.000 μαθητών και μαθητριών των ελληνικών γυμνασίων. Την έναρξη εκήρυξε ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Παπανδρέου
παρισταμένων του Υφυπουργού Παιδείας κ. Ακρίτα και άλλων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Νέοι και νέες των Αθηνών, είπε ο κ. Πρωθυπουργός. Για σας αγωνιζόμαστε, αλλά πρέπει να αγωνιστείτε κι εσείς για το δικό σας αγώνα, το μέλλον σας και την πατρίδα. Στο Τατόι, οι Έλληνες αερομοντελίστε κάνουν μια ωραία επίδειξη με ανεμόπτερα, που έχουν την ιδιότητα πάντα να απογειώνονται, να ταξιδεύουν καλά και ωραία και ποτέ να μην στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές σε δυστυχήματα. Η επίδειξη έγινε με την ευκαιρία των εγγενείων του αεραθλητικού κέντρου Τατοί. Στο στάδιο Καραϊσκάκη οργανώθηκαν οι πολυεθνείς αγώνες στίβου εις μνήμην του πρώτου Ολυμπιονίκου Έλληνος αθλητού Κωστή Τσικλητήρα. Ωραία επίδοση επιτυγχάνει ο Ιουγκοσλάβος Λίστη εις το άλμα επικοντό με 4.70. Στο άλμα τριπλούν πρωτεύει ο Ρουμάνος Κιοτσίνα με 16.16. Εις τας ρήψεις ο Γερμανός Ούρμπαχ κερδίζει με 18.27 τη σφαιροβολία και με 52.37 τη δισκοβολία. Στα 110 μέτρα μετεμποδίων, ο Ιταλός Μάτσα κάνει άνετη κούρσα και κερδίζει με 14.2. Ο τελικός αγώνας πρωταθλήματος 1964 φέρνει αντιμετώπους τους δύο αιωνίους αντιπάλους, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Εκνευρισμός στο γήπεδο, εκνευρισμός και στις κερκίδες. Ο αγών είναι ανθύρωπος, ώσπου με δύο κεφαλιές του Πανάκη και του Λουκανίδη η μπάλα περνάει τη γραμμή του τέρματος. Θαλασσόλικοι από 6 χώρες αφήνουν το αλμυρό πέλαγος και γίνονται ταξιδιώτες του γλυκού νερού στο Ρουρ της Δυτικής Γερμανίας. Καλοί καπετανέοι όλοι τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχουν δικαίωμα να τα θαλασσώσουν και λιγάκι. Στο κάτω-κάτω το μπάνιο είναι ευχάριστο το καλοκαίρι. Τι μπορούν να κρύβουν τρεις καλύβες ψάθινες στην αμμουδιά? Α, πολλά και διάφορα θα πείτε. Και θα έχετε δίκιο. Ωστόσο, στην περίπτωσή μας, δεν κρύβουν παρά τη νέα γραμμή που θα έχουν φέτος τα μπικίνι. Όπως βλέπετε, αρκετά δροσιστική.